Βιτόλο, σέντρα, είναι ευκαιρία. Μεγάλη επέμβαση του Ρόκα. Ο Μαλεζά συνεχίζει, βάλα στα δίχτυα 1-0. Στο 24 ο Στέλιος Μαλεζά σκοράρει και η Τούμπα φλέγεται από αυτό το γκολ του κεντρικού αμυντικού της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πρώτο τον γκολ στο πρωτάθλημα, ο Σάντος ικανοποιημένος σίγουρα από τον γκολ. Να δούμε εδώ, ο Ίβιτς παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μουσλίμοβιτς χάνει τεράστια ευκαιρία. Έρχεται ο Μαλεζάς, βρίσκει και πάλι την μπάλα Ρόκα, αλλά δεν μπορεί να τη στείλει εκτός τέρματος και έτσι γίνεται το 1-0. Για το Σνάουτσνερ η σέντρα είναι καλή, λάθος, ευκαιρία για το Σορλίν, γκολ 2-0 στο 42. Πολύ σοβαρό αμυντικό λάθος από τους παίχτες του Πανθρακικού και τον Ρόκα, τον τερματοφύλακα. Και έτσι απλά στο 42 ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0 και βάζει τις βάσεις βεβαίως για τους 3 βαθμούς που τον βάλουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Εδώ ξανά καμία συνεννόηση με Αργυρίου Ρόκα. Και τον Λόπες, κανείς δεν βρήκε την μπάλα. Ο Σορλέν κατέβασε και με το κακό του πόδι, το δεξί, έστειλε την μπάλα ουσιαστικά στην ανυπεράσπιστη εστία. Φοβερό αμυντικό λάθος, Σορλέν, ψύχρεμα. Ίβιτς και Μουσλίμοβιτς στην περιοχή, Σορλέν. Ωραία για τον Λίνο με τη μία, το σουτ, γκολ 3-0, υπέροχο συνδυασμός του παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Λίνο έδωσε, Σορλέν έκανε την κούρσα, τον περίμενε ο Γάλλος. Και η assist για το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Τρίτο γκολ του Λίνο Άλβες, του Βραζιλιάνου στο πρωτάθλημα. Το ξανά βλέπετε, περιμένει, στρώνει ωραία με τη μία. Πολύ ωραίο σουτ από τον Λίνο. Στην απέναντι γωνία του Ρόκα. Ξανά και ξανά στην κίνηση το πλασί του Λίνο που το πανεγυρίζει βεβαίως αναλόγως